Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα εγκαινιάζουμε μία νέα σειρά από βίντεο, στα οποία θα σας δείχνω κάθε φορά διαφορετικό κομμάτι από την συλλογή των προϊόντων μακιγιάς που έχω στην κατοχή μου. Σήμερα ξεκινάμε με τα ρούζ, γι' αυτό με βλέπετε τόσο πολύ χλωμή. Θα ξεκινήσω εφαρμόζοντας ένα ρούζ στο πρόσωπό μου. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα εφαρμόσω όλα για πρακτικούς λόγους σήμερα. Θα σας τα σουατσάρω όμως σίγουρα στο χέρι μου για να δείτε την απόδοση και θα σας πω και μερικά λόγια για αυτά, είτε είναι κρεμώδη είτε είναι ρούζ σε πούδρα. Πριν ξεκινήσουμε, να σας θυμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και με βοηθάει το να έχετε γραφτεί στο κανάλι. Γι' αυτό, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε το τώρα πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή για να γραφτείτε και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα ξεκινήσω με τα κρεμώδη ρούζ από την MAC, γιατί νομίζω ότι αυτή την απόχρωση θέλω να βάλω στο πρόσωπό μου. Έχω δύο από τα Glow Play Blush της MAC. Η συγκεκριμένη λέγεται Grand, αυτή λέγεται So Natural. Μισό λεπτό να τα ανοίξω κιόλας να τα δείτε καλύτερα. Και θα το σπατσάρω βέβαια και στο χέρι μου. Νομίζω ότι αυτό είναι καταπληκτικό για το μακιγιάζ που έχω κάνει σήμερα. Αυτό είναι λίγο πιο φυσικό, δεν ξέρω αν θα φαίνεται. Ωστόσο, για να τα δείτε και τα δύο, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το So Natural. Να σας πω ότι για τα κρεμώδη προϊόντα, ένα πινέλο με τέτοιες διπλές τριχούλες είναι αυτό το οποίο θα σας βοηθήσει να τα εφαρμόσετε καλύτερα στο πρόσωπό σας. Θα έρθω λοιπόν εδώ και ταμποναριστάκι με κυκλικές κινήσεις, για να μην σηκώσω και το foundation μου, θα το βάλω στην περιοχή εδώ των μήλων. Όπως βλέπετε, αυτό δεν φαίνεται και πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ φυσικό καθημερινό χρώμα. Εγώ όμως, επειδή θέλω λίγο να το τονίσω, θα βάλω λίγο από αυτό και θα περάσω και στην απόχρωση Grand. Θέλω, παιδιά, ένα καθρεφτάκι όμως να βλέπω καλύτερα τι κάνω, γιατί στο monitor νομίζω ότι δεν αρκεί. Α, μάλιστα. Τώρα βέβαια βλέπετε πόσο χρώμα εφαρμόστηκε με την πρώτη. Θα το μπλεντάρω λοιπόν με το συγκεκριμένο πινέλο. Θα βάλω και λίγο πάνω από τη μύτη όπως κάνω πάντα. Το βρίσκω πάρα πολύ χαριτωμένο. Και όπως βλέπετε, η ζωντάνια επανήλθε στο πρόσωπό μου και έγινα ξανά άνθρωπος από την χιονάτη που ήμουν πριν. Τα συγκεκριμένα δεν χρειάζεται να τα σετάρετε με κάποιο ρούζ σε πούδρα. Στεγνώνουν, αφήνουν αυτό το πολύ ωραίο διάφανο αποτέλεσμα στην επιδερμίδα και μου αρέσουν πάρα πολύ και έχουν και αρκετά καλή διάρκεια. Θα βάλω λίγο ακόμη, γιατί δεν χορταίνω. Επίσης, ένας ωραίος τρόπος για να βάζετε αυτά τα κρεμώδη ρούζ είναι να χρησιμοποιείτε ένα νοπό beauty blender, και αυτό κυρίως, αυτή την τεχνική, εγώ κυρίως χρησιμοποιώ όταν θέλω να εφαρμόσω το ρούζ του Patrick Tass, αυτή την διπλή συσκευασία. Αυτό που λένε οι οδηγίες είναι ότι πρώτα χρησιμοποιείς την πούδρα και μετά το κρεμώδες προϊόν, κάτι που είναι πολύ ανάποδο, γιατί μέχρι τώρα βάζαμε το κρεμώδες προϊόν και το σετάραμε με την πούδρα. Βάζοντας όμως το κρεμώδες προϊόν πάνω από την πούδρα, έχετε αυτό το διαφανές πάλι αποτέλεσμα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή στα μαγουλά μου από το Glow Play Blush της MAC. Λοιπόν, θα σουατσάρω αυτές τις δύο αποχρώσεις στο χέρι μου για να τις δείτε. Φανταστικά χρώματα είναι αυτά εδώ, τα ρούζ του Patrick Tass. Παιδιά, πραγματικά δεν έχω δει πιο ωραία φόρμουλα και πιο ωραία απόδοση. Μπορεί να σας φαίνονται τρομακτικά τώρα τα χρώματα. Αυτή είναι η μέγιστη ένταση που έχουν. Όσο τα απλώνετε όμως, το αποτέλεσμα γίνεται όλο και πιο διάφανο και μπλεντάρεται. Φυσικά, πάντα όταν μιλάμε για ρούζ, καλό είναι να ξεκινάτε από μικρή ποσότητα και να προχωράτε και να το χτίζετε όσο εσείς θέλετε. Γιατί άμα βάλουμε πολύ, μετά δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε. Έτσι, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Θα συνεχίσω με τα κρεμώδη ρούζ και αμέσως μετά θα περάσω σε πιο οικονομικά σε μορφή πούδρας, αλλά και σε πιο high-end σε μορφή πούδρας. Θα περάσω σε αυτή εδώ την παλέτα από τη Smashbox, την οποία σας έχω ξαναδείξει και έχει δύο highlighters και αυτά τα δύο ρούζ, τα οποία επίσης θέλω να σουατσάρω. Αυτά λοιπόν είναι επίσης σε μορφή κρεμώδη, αλλά δεν είναι τόσο κρεμώδη όσο τα Glow Play Blush της MAC. Μακάρι να μπορούσατε κι εσείς να τα αγγίξετε για να καταλάβετε. Θα σας βάλω εδώ τις δύο αποχρώσεις για να τις δείτε. Ωστόσο, έχουν και τα δύο μία γυαλάδα, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι
Επειδή ακριβώς είναι λίγο πιο ξηρά, είναι λίγο πιο δύσκολο να μπλενταριστούν. Αυτά θα πρότεινα σίγουρα να τα μπλεντάρετε και να τα εφαρμόσετε στην επιδερμίδα με νοπό Beauty Blender. Ο Madeline γκρινιάζει, προσπαθώ να τον αγνοήσω. Λοιπόν, συνεχίζω με Milk Makeup. Αυτό είναι ένα Lip and Cheek προϊόν, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα χείλη και στα μαγουλά σας. Πολύ ωραία, πολύ γλυκιά απόχρωση. Αυτό είναι ένα προϊόν εύκολο για κάθε μέρα, θα έλεγα. Έτσι, το οποίο μπορείς να μπλεντάρεις και με τα δάχτυλά σου, να δώσεις λίγη ζωντάνια στην επιδερμίδα. Έχω τρία ακόμη κρεμώδη προϊόντα για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Τα δύο έρχονται από την εταιρεία Nude Sticks. Το ένα είναι matte, το άλλο είναι έτσι πιο glossy. Για εσάς που έχετε ξηρές επιδερμίδες. Εμένα δεν μου άρεσε το Nudis Bloom. Η απόχρωση αυτή είναι η Cherry Blossom. Θα σας την σφατσάρω φυσικά στο χέρι μου. Είναι φανταστική απόχρωση, αλλά όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ glossy και θα δείτε τη διαφορά όταν σφατσάρω δίπλα το Nudis Matte στην απόχρωση Sunset Strip, την οποία φορούσα όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, βλέπετε πόση γυαλάδα έχει αυτό και πόσο matte είναι το συγκεκριμένο. Και τα δύο είναι τόσο κρεμώδη, τόσο μαλακά. Απλώνονται στην επιδερμίδα τέλεια. Για μένα όμως θα θέλουν και σετάρισμα, γιατί είναι έτσι πάρα πολύ διάφανα. Δεν είναι τόσο matte η υφή τους όπως τα ρούς της MAC, ας πούμε, που σας έδειξα λίγο πριν, τα κρεμώδη. Και το τελευταίο κρεμώδες προϊόν για το οποίο θέλω να σας μιλήσω, δεν κατάφερα να το βρω πουθενά, κάπου έχει χωθεί, κάπου έχει κρυφτεί, υπάρχει όμως σίγουρα στη συλλογή μου και είναι αυτό εδώ το κρεμώδες ρούς από την NYX. Σας βάζω εδώ φωτογραφία και θα σας βάλω και πάνω ή στην περιγραφή το βίντεο, γιατί νομίζω ότι έχω κάνει ένα βίντεο στο οποίο είχα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κρεμώδες ρούζ. Λοιπόν, αυτό στεγνώνει σχετικά γρήγορα. Προτείνω να το μπλεντάρετε είτε με ένα πινέλο, σαν αυτό που σας έδειξα πριν, είτε με ένα νοπό Beauty Blender. Νομίζω ότι καλύτερη δουλειά θα κάνετε με το πινέλο. Έχει εξαιρετικά πινέλα για τέτοια χρήση και η NYX. Και το αποτέλεσμα του είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, μιας και μιλάμε για ένα οικονομικό ρούζ. Πραγματικά η NYX βέβαια είναι μια εταιρεία η οποία είναι στην οικονομική κατηγορία, αλλά το αποτέλεσμα των προϊόντων της είναι πολύ κοντά σε high-end προϊόντα. Επίσης, το συγκεκριμένο ρούζ είναι ένα προϊόν που εγώ χρησιμοποιώ και στα χείλη, γιατί είναι πάρα πολύ κρεμώδες, έχει πλούσιο χρώμα και όταν θέλω να κάνω ένα μονοχρωματικό μακιγιάζ, το χρησιμοποιώ και στα χείλη και στα μάγουλα, κάτι που μπορείτε να κάνετε και με τα κραγιόν σας, έτσι. Αυτό είναι ένα tip που μπορώ να σας δώσω, ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κραγιόν σας για ρούζ. Καμιά φορά όμως, όταν κάνετε αυτή τη χρήση, δεν γλεντάρονται τα κραγιόν τόσο καλά στα μάγουλα. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα βρίσκετε στην Ελλάδα, κάποια από αυτά όχι. Εγώ θα σας έχω link για όλα τα προϊόντα στην περιγραφή. Θα καθαρίσω τα χέρια μου και θα περάσω στα δύο προϊόντα σε πούδρα, τα οποία είναι οικονομικά και είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Ξεκινώντας από το Sweet Cheeks Matte Rouge από την NYX. Για ακόμη μια φορά καλωσορίζουμε στην παρέα τον Merlin, εδώ τον superstar του YouTube. Πότε θα κάνουμε ένα βίντεο μαζί, να δείξουμε τι τρίκ ξέρεις. Λοιπόν, έλα, αφήνω. Ήθελε να μπει στο δωμάτιο, γι' αυτό γκρίνιαζε εδώ και τόση ώρα. Πάμε στα οικονομικά ρούζ και θα ξεκινήσω από το Sweet Cheeks Matte Rouge της NYX. Είναι αυτό εδώ και είναι στην απόχρωση Bang Bang. Λοιπόν, και αυτό θα το σουατσάρω στο χέρι μου. Φυσικά, για να δείτε τι ωραίο αποτέλεσμα έχει. Πρώτον, είναι φανταστικό χρώμα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Δεύτερον, δείτε τι ωραία μπλεντάρεται με το δάχτυλό μου έτσι στην επιδερμίδα. Σχεδόν εξαφανίστηκε και έχει αφήσει το πιο γλυκό χρωματάκι. Θα το ξανασουατσάρω για να μείνει το χρώμα εδώ και να το συγκρίνουμε και με τα υπόλοιπα. Και η δεύτερη φόρμουλα που μου αρέσει πολύ στα οικονομικά ρούζ είναι το Maxi Blush από την Rimmel και αυτή η απόχρωση είναι η Exposed 006. Και αυτή θέλω να τη δείτε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ροζ μοβ. Αυτό είναι λίγο πιο πουδρένιο, παρόλα αυτά και αυτό είναι βελούδινο, παιδιά, αναμειγνύονται τόσο ωραία, δεν αφήνουν στάμπες, δεν έχω λόγια δηλαδή. Είναι οι αγαπημένες μου φόρμουλες από αυτά τα οικονομικά ρούζ και σίγουρα θα αγοράσω και άλλα χρώματα. Πάμε στα πιο high-end ρούζ και θέλω να σας μιλήσω για το συγκεκριμένο από Bobbi Brown. Έχει μια απόχρωση ροζ και αυτό, το οποίο μοιάζει ενδεχομένως με αυτά. Είναι η απόχρωση Nectar, νομίζω ότι ταιριάζει σε κάθε χρώμα επιδερμίδας. Το φορούσα πάρα πολύ το καλοκαίρι. Είναι πολύ πιο φωτεινό, όπως βλέπετε, το ροζ του από τα άλλα δύο που είναι αρκετά μουντά. Και θα προχωρήσω στο
πολύ αγαπημένο για μερικούς, όχι για μένα, Orgasm από την NARS. Ευτυχώς το έχω σε μήνυ συσκευασία και λέω ευτυχώς γιατί είναι ένα ρούς, παιδιά, το οποίο εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει και πολύ στη ζωή μου. Έχει μια γυαλάδα η οποία εμένα δεν μου αρέσει. Βρίσκω ότι τονίζει τους πόρους και τις ατέλειες της επιδερμίδας και γενικά δεν είναι και ένα χρώμα το οποίο με έχει βολέψει και πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, αλλά αν δεν έχετε ανομοιόμορφη υφή στην επιδερμίδα, μπορείτε κάλλιστα να το δοκιμάσετε, γιατί δεν ταιριάζουν όλα τα προϊόντα σε όλες μας, έτσι. Λοιπόν, σβήνω αυτά από το χέρι μου και θα πάω τώρα να περάσω σε ένα επίσης πολύ φωτεινό ρούζ από την Natasha Denona. Αυτό λέγεται Mini Bloom Highlighting Blush. Δυστυχώς ήρθε σπασμένο, αλλά κατάφερα και το πίεσα στη συσκευασία. Και να σας πω την αλήθεια, το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, είναι βέβαια και αυτό ένα χρώμα το οποίο θα χρησιμοποιήσω περισσότερο το καλοκαίρι, να πω την αλήθεια. Wow, είναι, έχει τόση αντανάκλαση που σχεδόν χάνεται στα φώτα, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πάρα πολύ φωτεινό και αυτό. Πάμε σε δύο ρούζ από την MAC, τα οποία τα έχω αρκετά χρόνια, να πω την αλήθεια. Αυτή εδώ είναι η απόχρωση Pinch Me. Είναι μία απόχρωση με βάση το κόκκινο, θα έλεγα. Θα το δείτε και τώρα που θα το βάλω στο χέρι μου. Τη φορούσα πάρα πολύ συχνά με κόκκινα κραγιόν. Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσετε μικρότερη ποσότητα, μπορεί να είναι και ένα καθημερινό ρούζ, αλλά το χρώμα του είναι αρκετά έντονο. Αυτό που είναι σίγουρα το πιο αγαπημένο μου καθημερινό ρούζ είναι το Warm Soul. Και όπως βλέπετε, έχει σχεδόν τελειώσει. Πρέπει να αγοράσω καινούριο. Και θα δείτε πόσο φυσικό, πόσο ζεστό, πόσο γλυκό είναι. Είναι σχεδόν η ίδια απόχρωση με το So Natural που σας έδειξα στην αρχή και θα το σφατσάρω δίπλα του για να το συγκρίνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το So Natural, αυτό είναι το Warm Soul. Δεν είναι ίδια, αλλά μοιάζουν πάρα πολύ. Και είναι αυτά τα ωραία, εύκολα, καθημερινά ρούς, τα οποία ταιριάζουν σε όλους τους χρωματικούς τόνους επιδερμίδας και με κάθε απλό καθημερινό μακιγιάζ. Και τέλος, θέλω να σας δείξω τα ρούς της Hourglass. Αυτή εδώ είναι η Ambient Lighting Edit Sculpture Παλέτα. Και αυτό εδώ είναι το Luminous Flash Rouge, το οποίο θα σας δείξω αμέσως τώρα, να το σφατσάρω σε αυτό το χέρι που είναι καθαρό. Επίσης και αυτό ένα πολύ ωραίο καθημερινό χρώμα, όπως βλέπετε, για ροζ, μοβ, μακιγιάζ. Δεν είναι πάρα πολύ έντονο, δίνει αυτό το φωτεινό αποτέλεσμα που είναι έτσι διαφανές στην επιδερμίδα, σαν να μην φοράτε τίποτα. Αυτό το no makeup makeup feeling που θέλουμε να έχουμε. Και στην παλέτα έχουμε άλλες δύο αποχρώσεις, αυτές τις δύο, τις οποίες θα σφατσάρω τώρα. Η μία είναι πιο μοβ, η άλλη ξεκάθαρα πιο κοραλή. Λοιπόν, η κοραλή κάνει μπάμ, όπως βλέπετε, και αυτή είναι και η πιο μοβ. Να σας πω και τα ονόματά τους, αν καταφέρω να τα δω. Είναι το Strobe Blush στην απόχρωση Vibrant Flash και το Blush στην απόχρωση Mood Exposure. Αυτό είναι το Mood Exposure. Αυτά λοιπόν είναι τα ρούς που έχω στη συλλογή μου και ήθελα να σας δείξω σήμερα. Προφανώς έχω κάνει κάποια εκαθάριση, γιατί είχα πολύ περισσότερα και πολύ περισσότερες παλέτες που περιείχαν ρούς. Αλλά δεν με βόλευαν, δεν μου άρεσε ο τρόπος που εφαρμόζονταν στην επιδερμίδα και τελικά δεν τα χρησιμοποιούσα, οπότε δεν έβρισκα κανένα λόγο να τα κρατάω. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, να σας βοήθησε λίγο να διαλέξετε κι εσείς αυτά που θα σας βολέψουν περισσότερο. Θέλω να μου γράψετε τα σχόλιά σας αφενός για τα ρούς που είδαμε σήμερα και αφετέρου για το τι θέλετε να δούμε στο επόμενο βίντεο, ποιο προϊόν δηλαδή από τη συλλογή μου θέλετε να πρωταγωνιστεί. Θέλετε να είναι τα bronzer, θέλετε να είναι η μάσκαρα, θέλετε να είναι οι σκιές ματιών. Εκεί θα γίνει ένας πανικός, νομίζω. Πρέπει κάπως να τα κατηγοριοποιήσω και αυτά. Θέλετε να είναι τα κραγιόν, διαλέξτε. Και έτσι κι αλλιώς θα τα δούμε όλα. Απλά μ' αρέσει να διαλέγετε μια διαφορετική κατηγορία εσείς για κάθε εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να περάσατε όμορφα και πολλά φιλιά. Θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!